Ενώπιον του Ανακρίτη Χανίων αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή μετά την ανώτερη προθεσμία που έλαβαν οι 9 συλληφθέντες που για μία δεκαετία φέρονται να δρούσαν ως εγκληματική οργάνωση, προχωρώντας σε παράνομες υιοθεσίες, έχοντας εξαπατήσει περί τα 400 ζευγάρια που ήθελαν να αποκτήσουν παιδί και έχοντας εκμεταλλευτεί 200 γυναίκες ως παρένθετες μητέρες και δότριες οαρίων. Αργά χθες το απόγευμα προσήχθησαν σταδιακά στον εισαγγελέα, ο οποίος τους απήγγειλε κατηγορίες. Ανάμεσά τους μία έγκυος και μία γυναίκα με ένα βρέφος 9 ημερών στην αγκαλιά. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Μαύρο, συνήγορο υπεράσπισης του ΜΕΦΤΥΡΑ γυναικολόγου που φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο μοναδικός του στόχος ήταν να ενισχύσει ανθρώπους που ήθελαν να γίνουν γονείς. Ο εντολίας μου έχει την πεποίθηση ότι με την επεξεργασία που θα γίνει θα αναδειχθεί η πραγματική διάσταση και αυτή θα είναι διαφορετική από αυτή που έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα. Η ογκώδης δικογραφία που έκανε τις ανακριτικές αρχές να εξαντλήσουν τα περιθώρια του νόμου δίνοντας την ανώτατη δυνατή προθεσμία στους συλληφθέντες περιλαμβάνει ανθρώπινες ιστορίες με φόντο το όνειρο της απόκτησης ενός παιδιού που προκαλούν ανατριχύλα. Η μία εκ των συλληφθέντων ρουμανικής υπηκότητας που προσήχθη στον εισαγγελέα Χανίων με ένα βρέφος 9 ημερών στην αγκαλιά συνέλήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας το απόγευμα της περασμένης Τρίτης. Μαζί της και η Ρουμάνα Μεσήτρια, υπάλληλος του Κέντρου Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά. Θα ταξίδευαν στη Θεσσαλονίκη για να παραδώσουν το βρέφος σε ζευγάρι. Στην υπόθεση εμπλέκεται και δικηγόρος της συμπρωτεύουσας, η οποία θα διεκπεραιώνει τα πλαστά έγγραφα νομιμοποίησης του παιδιού. Οι αστυνομικοί του οργανωμένου εγκλήματος, σε συνεργασία με συναδέλφους τους της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Εκατερίνης, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μεταξύ άλλων υπόθεση υιοθεσίας στην Κατερίνη. Η θετή μητέρα ομολόγησε στους αστυνομικούς πως Ρουμάνα Μεσήτρια από το Κέντρο Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στα Χανιά είχε μεταφέρει και παραδώσει το βρέφος στην πόλη της Πιερίας. Από τον Δεκέμβριο του 2022, εξάλλου μέχρι σήμερα, διαπιστώθηκαν 4 τετελεσμένες παράνομες υιοθεσίες ή απόπειρες. 71 γυναίκες ήταν συστηματικά δότριες οαρίων και 98 τέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση ως παρένθετες μητέρες. Ενδεικτική της βιομηχανοποίησης της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από την εγκληματική οργάνωση είναι η περίπτωση Αλλοδαπής που ήταν μεταξύ των 30 που προσήχθησαν στην ασφάλεια Χανίων. Είχε 6 παιδιά και έγινε 2 φορές παράνομα παρένθετη μητέρα. Την ώρα που δεκάδες γυναίκες που είχαν προχωρήσει σε κρυοσυντήρηση οαρίων στο επίμαχο κέντρο στα Χανιά και μεγάλος αριθμός ζευγαριών είχε προχωρήσει τις διαδικασίες για εξωσωματική γονιμοποίηση και βρέθηκαν κυριολεκτικά στον αέρα, η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής με ανακοίνωσή της απαντά στις αγωνίες τους. Στην ανακοίνωση που υπογράφει ο πρόεδρος της Νικόλαος Βραχνής, αναπληρωτής καθηγητής μευτικής γυναικολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τονίζει. Η Εθνική Αρχή Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής είναι σε επαφή με τον γυναικολόγο, αναπληρωτή επιστημονικό υπεύθυνο της μονάδας, τους εμβριολόγους και το διοικητικό προσωπικό, καθώς και με την ελληνική αστυνομία, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη του γεννητικού.